Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, θα γίνουν σήμερα δύο αναφορές από τον Προεδρεύοντα σε δύο, μπορεί να είναι ξεχωριστές θεματικά, εμβληματικές μέρες που τιμώνται στην 25η Νοεμβρίου για τον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, αλλά και για την τιμή στην εθνική αντίσταση. Ξεκινάω από την πρώτη αναφορά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύστοχο και επίκαιρο όσο ποτέ είναι το κεντρικό σύνθημα των γυναικείων οργανώσεων και των αρμόδιων κυβερνητικών και κρατικών θεσμών για να σπάσει το φράγμα της σιωπής σε σχέση με το μαζικό φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και ευρύτερα της ενδοοικογενειακής βίας διεθνώς και στη χώρα μας. Η αντιμετώπιση των βίαιων ενεργειών ήταν και είναι προφανώς μέρος της αυστηρής εφαρμογής του ποινικού κώδικα. Είναι σημαντικό το ότι αυτό το πλωστάσιο θωρακίζεται πλέον με την νομοθεσία που η σημερινή Ελληνική Βουλή στην Τρίτη Σύνοδό της με ευρεία πλειοψηφία θεσμοθέτησε για την έγκριση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει όμως ένα επιπλέον, πολύ σοβαρό ζήτημα για να φτάσει οποιαδήποτε υπόθεση αυτού του χαρακτήρα στον ποινικό κολλασμό της. Αυτό το ζήτημα αφορά στη διαχρονική εκτεταμένη σιωπή που επικαλύπτει, που επιχειρεί να αναιρέσει και που τις περισσότερες φορές σκεπάζει αυτές τις πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, πολύ προτού έρθουν στη δημοσιότητα. Κοινωνική σιωπή που υποχρεώνει χιλιάδες γυναίκες διεθνώς στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας στην προσωπική σιωπή, τον καταναγκασμό, την αίσθηση αναξιοπρέπειας. Τα στοιχεία όλων των έγκυρων ερευνών είναι γνωστό ότι δείχνουν πολύ μεγάλα ποσοστά και συνεχώς αυξανόμενα τα μεγέθη που αφορούν στη βιωματική δραματική εμπειρία της κακοποίησης των γυναικών όλων των ηλικιών. Ότι επίσης η βία αυτή, πέραν της σωματικής, έχει και επιπλέον διαστάσεις την ψυχολογική, τη λεκτική, την άγρια παρενόχληση σε τόπους δουλειάς. Είναι σημαντικό ότι αναπτύχθηκαν διεθνώς τα τελευταία χρόνια κινήματα που κερδίζουν σε δημοσιότητα, σε εντυπώσεις αλλά και σε αποτελέσματα μέσα και από τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για την καταγγελία όλων αυτών των μορφών βίας. Πώς θα σπάσει όμως και πώς θα φύγει αυτό το πέπλο σιωπής που αφορά και σε μεγάλα μέρη της κοινωνίας μας αλλά και σε κρατικούς κυβερνητικούς θεσμούς, ακόμα και σε οριακές συμπεριφορές της αστυνομίας ή της δικαιοσύνης όταν υπάρχει και γίνει το πρώτο βήμα της καταγγελίας. Παρακαλώ πολύ, αν έχετε... Με συγχωρείτε. Είναι σαφές ότι χρειάζεται μια συνολική κινητοποίηση και προσπάθεια για να υπερνικηθεί αυτή καθ' αυτή η κουλτούρα της σιωπής, η συνωμοσία τελικά της σιωπής που παράγει μια ιδιότυπη βία της σιωπής. Είναι επιτακτική ανάγκη και χρέος μας να ενθαρρύνουμε, να βοηθήσουμε, να εγκαλέσουμε όταν και όπου χρειαστεί, να νομιμοποιήσουμε επί της ουσίας, πέραν της τυπικής θεσμικής νομιμότητας, αυτό τον αγώνα που αποσκοπεί στην αναγκαία κοινωνική απαξίωση και ανέρεση αυτής της κουλτούρας σιωπής μέσα στην ίδια την κοινωνία. Φαινόμενα που βεβαίως, ενώ έχει σαφώς οριζόντια διάσταση, αποκτά και ιδιαίτερα κοινωνικοταξικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχτούν με ανθρώπινο δυναμικό, με πόρους και με ουσιαστική στήριξη από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές όλες οι δομές που έχουν αναπτυχθεί για τη φιλοξενία των κακοποιημένων γυναικών και οι δομές επικοινωνίας και επιτήρησης που διευκολύνουν στη δημοσιοποίηση των χιλιάδων περιπτώσεων βίας. Περιπτώσεις που φτάνουν και σε ακραίες εγκληματικές ενέργειες, δηλαδή σε δολοφονικές πράξεις, που όταν συμβαίνουν αφήνουν έκπληκτοι, ευνηδιασμένοι και ακόμα πιο φοβισμένοι, δυστυχώς, την κάθε τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο.
Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει οργανικά και ως βασική προϋπόθεση την καταπολέμηση και την εξαφάνιση της ντροπιαστικής σιωπής, που είναι ντροπιαστική για την ίδια την κοινωνία μας και όχι για τα θύματα της βίας, όπως πρεσβεύουν ακραίες συντηρητικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές απόψεις, ανομολόγητες βέβαια ακόμα στο σύγχρονο κόσμο μας. Η Βουλή, οι βουλευτές, τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα πρέπει να δίνουμε το παρόν 365 μέρες το χρόνο σε αυτόν τον αγώνα, με στόχο την εξάλληψη του φαινομένου που θα αποτελεί και ένα ελάχιστο στοιχείο πραγματικής πρόοδου της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 25 Νοεμβρίου ετησίως τιμάται και για την εθνική αντίσταση που υπήρξε για τη χώρα μας ένα οριακό, ιστορικό, πολύ μεγάλο γεγονός, ένα σημείο αναφοράς, μνήμης, αλλά και διαπαιδαγώγησης για όλες τις γενιές από τότε μέχρι σήμερα και ελπίζουμε και για τις νέες γενιές. Πρέπει να γνωρίζουμε και να το γνωρίζουν όλοι ότι η χώρα μας υπήρξε κατά τη διάρκεια της κατοχής και του αντικατοχικού αγώνα και των εκτεταμένων ενεργειών των οργανώσεων που ήταν ο κορμός της εθνικής αντίστασης, η χώρα με τις μεγαλύτερες απώλειες ποσοστιαία στην Ευρώπη, από κάθε άποψη. Και με τις μεγαλύτερες ταυτόχρονα αντιστασιακές πράξεις, όχι μόνο τις εμβληματικές, αλλά και από πλευράς μαζικότητας. Μόνο στη χώρα μας πρέπει να γνωρίζουμε πως γίνανε οι δύο τεράστιες διαδηλώσεις, με τη μία αποτράπηκε η επιστράτευση για το ανατολικό μέτωπο, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο κέντρο της Αθήνας, και με την άλλη καταγγέλθηκαν και αποτράπηκαν τα σχέδια για τη βουλγαρική κατοχή, η οποία ήταν σε συνεννόηση με τον άξονα. Είναι δύο τεράστιες μαζικές ενέργειες, πέραν των χιλιάδων ενεργειών των αντιστασιακών που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Η απόδοση τιμής στην εθνική αντίσταση δεν μπορεί, σε ό,τι αφορά τη Βουλή, παρά να είναι και μία προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας συλλογικής μνήμης και μιας συλλογικής κουλτούρας μνήμης για αυτά τα ζητήματα. Και θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι όλες και όλοι. Αναφέρομαι βεβαίως στο σύνολο των δημοκρατικών κομμάτων. Γιατί η Βουλή όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και ιδιαίτερα, συμμετέχει και συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια να μην επικαλύπτει η λύθη τη μνήμη, αλλά ίσα ίσα να δημιουργούνται όλα τα σπέρματα και οι συνιστώσεις μιας συλλογικής κουλτούρας μνήμης. Πρέπει να υπενθυμίσω από το βήμα αυτό ότι η Βουλή συμμετέχει μαζί και με άλλους φορείς τα τελευταία χρόνια στις μηνιαίες εκδηλώσεις που γίνονται και πριν και κατά τη διάρκεια της 28ης Οκτωβρίου, από τη 12η Οκτωβρίου και ύστερα, στις εκδηλώσεις που γίνονται με τίτλο «Αθήνα Ελεύθερη», όπου έχει γίνει δυνατόν πραγματικά να σηματοδοτηθούν, να χαρτογραφηθούν και να έρθουν στη δημοσιότητα όλα τα μέρη, τα σημεία σε όλη την Αττική, ιδιαίτερα μέσα στην Αθήνα, όπου υπήρξαν κολαστήρια ή όπου γίναν κορυφαίες αντιστασιακές δράσεις. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στον αγώνα που δόθηκε στην Ηλεκτρική, στον Πειραιά ή και σε άλλες
αντιστασιακές δράσεις σε όλη την πρωτεύουσα. Ταυτόχρονα, έχουμε προχωρήσει σε μια σύμβαση η οποία ήδη υλοποιείται με την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας για την υποστήριξη άμεσα σε σχεδιασμό ο οποίος μέσα στο 19 θα ολοκληρωθεί της ανάδειξης και της δυνατότητας για επισκεψιμότητα και τον εμπλουτισμό όλου του τρίγωνου όπου ήταν το κέντρο της αντίστασης ενώ στη Στερεά Ελλάδα με επίκεντρο τις Χωρισχάδες και τη Βίνιανη. Και επίσης έχουμε δημιουργήσει ένα κύκλο ενίσχυσης τιμής χρηματοδότησης χορηγιών για ταινίες, για εκδόσεις, για εκδηλώσεις, για εκθέσεις. Έχουν γίνει εξαιρετικές εκθέσεις στο πρώην ΕΑΤ ΕΣΑ που έχουν τεράστια επισκεψιμότητα κυρίως από τον μαθητικό πληθυσμό της πρωτεύουσας και όχι μόνο, όπου αναδεικνύονται όλες οι πράξεις προσωπικές και συλλογικές οι αντιστασιακές της περιόδου. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να υπομνήσω το ότι είχαμε και μέχρι πριν από λίγα χρόνια εδώ συνάδελφό μας τον Μανώλη τον Γλέζο και την τιμή που κάθε χρόνο δίνεται στην εμβληματική σε ευρωπαϊκή διάσταση πράξη της σημαίας της Γερμανικής που κατέβηκε και η οποία αποτέλεσε ένα φάρο για αντιστασιακές πράξεις και σε όλη την Ευρώπη. Να σας πω ότι δεν είμαστε πληροφορημένοι για όλα, ότι ο Απόστολος Σιάντας και ο Μανώλης Γλέζος είχαν πάει από την Πενάκη βιβλιοθήκη, που είναι η βιβλιοθήκη της Βουλής, από το κτίριο που τώρα ανασυγκροτείται και ανοικοδομείται, ξέρετε, δίπλα και πίσω από την Παλαιά Βουλή, και πήραν από εκεί όλα τα στοιχεία που υπήρχαν για την Ακρόπολη, για την πρόσβαση, για την προσπελασιμότητα, για όλο το χώρο εκεί πέρα. Μελετήσανε επί μέρες, από ό,τι μας λένε οι ιστορικοί, για να μπορέσουν να κάνουν με αποτελεσματικότητα αυτές τις πράξεις. Και βεβαίως έχουμε καταγράψει το αίτημα που έρχεται όλα αυτά τα χρόνια από πάρα πολλές πλευρές, όχι μόνο από τις αντιστασιακές οργανώσεις, για την μορφοποίηση, για τη συγκρότηση ενός Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κέντρο της χώρας, στην πρωτεύουσα. Όχι για να κλειστεί σε μουσείο η αντίσταση, η Εθνική Αντίσταση, αλλά ακριβώς επειδή έχουν αναδειχθεί και εδώ και το ίδιο έχει γίνει πλέον και στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι τόποι μαρτυρίου ή οι τόποι που υπήρξαν οι αντιστασιακές δράσεις να αποτελεί το κέντρο μέσα από το οποίο θα γίνεται αυτή η διασύνδεση με όλους αυτούς τους χώρους και όπου θα υπάρχουν οι κορυφαίες πράξεις και για τα εκατομμύρια των τουριστών που κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα και που θα πρέπει να ξέρουν ποια χώματα πατάνε. Διότι τέτοια μουσεία υπάρχουν ίσως και σε όλες τις άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης που σε μερικές από αυτές δεν έχουν να γεμίσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, και ένα δωμάτιο. Και παρόλα αυτά υπάρχουν και αποτελούν σημεία τιμής για όλους τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες. Επίσης πρέπει να σας πω ότι στο χώρο της Βουλής και το γνωρίζουμε με δικιά μας απόφαση και κάθε χρόνο κάνουμε και σχετική εκδήλωση. Έχει ανεγερθεί, υπάρχει η τιμητική αναθηματική πλάκα για τους 8 συναδέλφους μας, συμπολίτες μας, Εβραίους βουλευτές που ήταν θύματα στο Auschwitz και κάθε χρόνο γίνονται σχετικές εκδηλώσεις. Η ΔΕ Ελληνική Βουλή έχει αναλάβει πλήρως και στις αρχές του 19 ελπίζουμε ότι θα γίνουν και τα εγγένεια με μια τιμητική εκδήλωση τη διαμόρφωση του μουσείου των Ελλήνων πεσόντων στο Auschwitz.
διότι και εκεί γίναν αντιστασιακές πράξεις μέσα στο ίδιο το Auschwitz, μέσα από τη συμμετοχή και Ελλήνων κρατουμένων, Εβραίων και Ελλήνων συμπολιτών μας, χριστιανών, ορθοδόξων ή και οποιοδήποτε θρησκευτικού δόγματος. Έχουμε αναλάβει, προχωράμε αυτή την συνέργεια και είμαστε σίγουροι ότι και αυτή την τιμητική πράξη, την ελάχιστη τιμητική πράξη, θα μπορέσουμε να την αποδώσουμε. Τέλος, γνωρίζουμε ότι με ευρύτατη πλειοψηφία έχει διαμορφωθεί μία πρόταση πορίσματος από την αρμόδια Επιτροπή, εδώ και μία διετία, για το σύνολο των γερμανικών αποζημιώσεων και των απαιτήσεων της χώρας για επανορθώσεις σε όλα τα ζητήματα, και είναι πάρα πολλά, που αφορούν όχι μόνο στο δάνειο το κατοχικό, αλλά τις απώλειες ζώων, το λοιμό, τα αρχαία, και σε όλο και για όλο αυτό το ζήτημα, ίσως μέσα στο Γενάρη, είναι πλέον ο καιρός, στην Ολομέλεια της Βουλής θα υπάρξει η σχετική συζήτηση για να αναλάβει η Βουλή και σε επίπεδο Ολομέλειας τις σχετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε σε διακοινοβουλευτικό, διακρατικό και νομικό διεθνές επίπεδο. Και με την ευκαιρία αυτή και σαν τελευταία πρόταση για την απόδοση τιμής, πρέπει να σας πω ότι ίσως ακόμα και εμείς, πόσο μάλλον τα παιδιά μας, δεν γνωρίζουν ότι χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες χωριά και οικισμοί είχαν ισοπεδωθεί, και πολλοί από αυτούς και με τους κατοίκους τους, κατά τις εγκυρότερες απογραφές που είχαν γίνει για από το Δοξιάδη αμέσως μετά τον πόλεμο. Και πέραν αυτών είναι περί τις 110 οι αναγνωρισμένες διεθνώς περιπτώσεις όπου έχουν γίνει εγκληματικές ενέργειες ολοκαυτώματα στη διάστηκτη ελληνική γη εκείνα τα πέτρινα χρόνια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως όλες και όλοι αποτείουμε από την καρδιά μας τιμή στους ανθρώπους, στους αγωνιστές, στα θύματα, αλλά και στις μνήμες εκείνης της περίοδου. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μία διακοπή ενός τετάρτου για να εισέλθουμε στην επίκαιρη ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και την απάντηση του Πρωθυπουργού. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.